Επιστρέψαμε, παρακολουθεί το Ζήσει τη Ζωή. Η Αγγέλικα, η αγαπημένη μας διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, Αγγέλικα Θεοδωρίδη, είναι σήμερα εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και σήμερα. Κάθε Παρασκευή ξανά εδώ πέρα μαζί μας για να μάθουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και το πώς μπορούμε να κάνουμε πιο όμορφο και πιο ζεστό, πιο λειτουργικό το σπίτι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για έξυπνους τρόπους με τους οποίους μπορείτε ουσιαστικά σε μικρούς χώρους να τους κάνετε πιο λειτουργικούς, ας το πούμε έτσι, να φαίνεται λίγο πιο μεγάλη. Γενικώς, όχι μόνο να φαίνονται πιο μεγάλοι, να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε την χώρο, κάθε πλευρά του σπιτιού μας. Σωστά. Για μικρά σπίτια μιλάμε πάντα. Έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικά, να έχουν πιο πολλούς αποθηκευτικούς χώρους. Έξυπνα τρίκ στην ουσία. Μ' άρεσε πάρα πολύ το θέμα που μου πρότεινε να συζητήσουμε. Το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι θέμα και για φοιτητές που αυτή τη στιγμή μπαίνουν που στην διαδικασία. Έτσι, ναι. Σπίτια, ναι. Και ακόμα και αν έχουν βάλει λίγα έπιπλα, σίγουρα και θέλουν να κάνουν μικροδιορθώσεις στο σπίτι τους, αλλά και για εντάξει, περισσότεροι νομίζω ότι αυτοί που μας παρακολουθούν είναι και νέοι άνθρωποι που τώρα κάνουν το ξεκίνημά τους, που μπαίνουν στην διαδικασία και σίγουρα θα διαλέξουν ένα μικρό σπίτι για ένα-δύο άτομα περισσότερο, έτσι δεν είναι? Ναι, κοίταξε να σου πω, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τις ιδέες που εμείς θα δώσουμε σήμερα και σε μικρότερα δωμάτια, σε επιμέρους χώρους. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει μια μεγάλη κατοικία, αλλά να είναι μικρή η κουζίνα του, μικρό το μπάνιο του. Και μου έδωσε φοβερή πάσα. Οπότε, για να πω αυτό ακριβώς που βλέπω εδώ πέρα γραμμένο και σαν ατάκα μου άρεσε πάρα πολύ. Ακόμη και αν το σπίτι σου έχει 1000 δωμάτια, σε ένα κοιμάσαι κάθε βράδυ. Που σημαίνει ότι ειδικά το υπνοδωμάτιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για εμένα το πιο σημαντικό από όλα, ξέρεις ποιο είναι? Μάλλον δύο πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το χρώμα στην κρεβατοκάμαρα, δηλαδή αυτό που βλέπεις με το πρωί όταν ξυπνάς, και σίγουρα το στρώμα. Να είναι το καλό στρώμα. Να είναι καλά. Ένας φίλος μου που πολύ πρόσφατα μπήκαμε στη διαδικασία και τα ψάξαμε έτσι αναλυτικά. Έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει κάποιος να προσέξει. Από το πώς θα αερίζεται το στρώμα, το υπόστρωμα που βάζουμε, το ανόστρωμα. Ναι, σωστά. Που μπαίνει, είναι κάτι, ένα υλικό που μπαίνει πάνω από το στρώμα και στην ουσία αυτό μας ξεκουράζει και κρατάει όλη μας τη σπονδυλική στήλη. Έχει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά που πράγματα πρέπει να προσέξουμε. Και να προσέξουμε πριν να αγοράσουμε ένα στρώμα, γιατί εντάξει, δεν είναι κάτι που αγοράζουμε και κάθε μέρα. Είναι ένα κόστος. Είναι αρκετά μεγάλο το κόστος. Εντάξει, το να το δοκιμάσεις τρία λεπτά εκεί. Εγώ, επειδή έχω πάει και σε μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, γιατί έχω αυγενικό πρόβλημα και δοκίμαζα μαξιλάρια, το να δοκιμάσεις ένα-δύο λεπτάκια δεν είναι το ίδιο με το να κοιμηθείς 8 ώρες. Σαφώς. Οπότε επενδύστε λίγο χρόνο στο να βρείτε το κατάλληλο στρώμα, ψάξι, γιατί είναι 8 ώρες την ημέρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να κοιμάστε βασικά 8 ώρες την ημέρα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο από το υπνοδωμάτιο. Πολύ ωραία, από το υπνοδωμάτιο. Γενικώς, αυτό που μου είπες από μόνη σου στην αρχή, τα χρώματα είναι το βασικό μας. Ναι. Λίγο πολύ αυτό που είπαμε και την προηγούμενη Παρασκευή. Πόσο μάλλον τώρα όταν έχουμε ακόμη πιο μικρούς χώρους. Πολλές φορές σε μικρές κατοικίες είναι και ενιαίοι οι χώροι. Δηλαδή, η κρεβατοκάμαρα ή ο χώρος του κρεβατιού εντάσσεται μέσα στον υπόλοιπο χώρο. Οπότε πρέπει, όπως και να έχει, να παίξουμε με πιο ανοιχτά χρώματα ή, εν πάση περιπτώσει, να μην κάνουμε υπερβολές. Τι εννοώ? Ακόμη και αν θέλει κάποιος να βάλει σκούρο χρώμα, να επιλέξει να το κάνει σε ένα τοίχο, να είναι σε πιο υγιεινή απόχρωση ή σε τόνο του γκρι για να είναι πιο ουδέτερο, και όχι μεγάλες υπερβολές. Ειδικά στην κρεβατοκάμαρα, το πιο σημαντικό είναι το κρεβάτι μας να λειτουργεί και σαν αποθηκευτικός χώρος. Α, μάλιστα. Είναι πολύ ωραία να κάνουμε μια κατασκευή σαν ενιαίο επίπεδο, εάν μας παίρνει, αν έχουμε κάποια φυσική εσοχή μέσα στο σπίτι μας, έτσι ώστε να κουμπίσει το στρώμα επάνω και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια ανοιγόμενα ντουλάπια σαν καταπακτές, να ανοίγει, να αποθηκεύουμε πράγματα, ακόμη ενώ εκτός κρεβατιού. Ναι, ναι, ναι. Ταυτόχρονα υπάρχουν κάτω οι τάβλες που βάζουμε για να στηρίζουν το στρώμα μας, οι οποίες είναι μεταλλικές. Οι μεταλλικές τάβλες έχουν τη δυνατότητα να σηκώνονται. Σε σχέση με τις ξύλινες. Σε σχέση με τις ξύλινες που πρέπει να τις αφαιρέσεις μία-μία. Ναι, 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 ναι. Αυτές οι μεταλλικές τάβλες λοιπόν σηκώνονται πάρα πολύ εύκολα. Σκέψου ότι το κάνουμε με το ένα δάχτυλο, γιατί έχει ένα κορδονάκι το οποίο το τραβάς και παίρνει με τις ούστες μόνο του το βάρος και σηκώνει το στρώμα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε από κάτω λειτουργεί σαν αποθηκευτικός χώρος. Για νοικοκυρές που θέλουν να βάζουν τις κουβέρτες τους, τα παπλώματα στην αλλαγή καλοκαίρι-χειμώνας. Ή ακόμη και τα ρούχα που δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε καλοκαίρι-χειμωνιάτικα. Πετσέτες και διάφορα πράγματα. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Πάρα πολύ σημαντικός είναι ο φωτισμός. Γενικώς στην κατοικία
είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε το φυσικό φωτισμό. Και είναι και ολόκληρη επιστήμη, ας το πούμε έτσι, στην αρχιτεκτονική τέλος πάντων. Σαφώς, είναι εξειδικευμένοι. Υπάρχουν και εξειδικευμένοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μελέτες φωτισμού συγκεκριμένα για ένα χώρο. Πάρα πολύ σημαντική. Και εσύ το δουλεύεις πάρα πολύ αυτό, το συζητώ, το έχω δει σε διάφορα έργα. Και γενικώς είναι πολύ σημαντικό, εντάξει, κάποιος ο οποίος θα έχει μια μικρή κατοικία ενδεχομένως να μην μπορεί να πάρει κάποιον μελετητή φωτισμού. Αλλά ειδικά στο χώρο της κρεβατοκάμαρας, όσο το δυνατόν περισσότερα ανοίγματα αν έχουμε, είτε παράθυρο είτε μπαλκονόπορτα, προτιμάμε τα παράθυρα για να μένει ο χώρος από το παράθυρο από κάτω. Και κάτω εκμεταλλεύσιμος. Είναι τόσο το καλύτερο για να μπορεί να αερίζει το χώρος. Mm-hmm. Σε μικρούς χώρους, είτε μιλάμε για την κρεβατοκάμαρα είτε για, για τα υπόλοιπα μέρη του σπιτιού, είναι πολύ ωραία να κάνουμε κάθετες ρίγες. Α, μας έχεις φέρει για κάποιες φωτογραφίες, ναι. Μπορούμε να τις δούμε σε λίγο. Mm-hmm. Πες μας για τις κάθετες ρίγες όμως. Οι κάθετες ρίγες τι κάνουν? Βοηθάνε πάρα πολύ στο να μεγαλώσει ο χώρος μας. Mm-hmm. Θα το δούμε και αργότερα στις φωτογραφίες. Ωραία. Α, ήδη βλέπουμε. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι ένα σαλόνι. Εδώ είναι ένα σαλόνι. Είναι ένας αρκετά ευρύχωρος χώρος. Εμείς το φέραμε εδώ πέρα για να δείξουμε πιο πολύ το τι μας προσφέρει η ρίγα. Mm-hmm. Η ρίγα μας δίνει ύψος. Και ανάλογα με το μήκος του τοίχου που έχουμε, επιλέγουμε το αν θα είναι πιο φαρδιά η ρίγα ή πιο λεπτή. Α, μάλιστα. Ας δούμε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες, γιατί έχουμε μπλέξει και. Μπράβο. Αυτό είναι κάνει ένα πιο έντονο παιχνίδι. Πάει και σε παιδικό δωμάτιο, σε παιδικό χώρο, σε εφηβικό, σε φοιτητικό σπίτι. Ναι, και σε κολόνα μου άρεσε. Αυτό. Και σε κολόνα ναι. Θα ήταν έτσι. Πολύ ωραίο. Αυτό τι κάνει, τραβάει στην ουσία το μάτι μας, πέφτει εκεί. Ναι. Έτσι λοιπόν εξαλείφεται το πόσο μικρός είναι ο χώρος. Σωστά. Γιατί κάτι όταν κάνει αντίθεση, όταν έχουμε μία διχρωμία, τραβάει το μάτι μας, άρα πέφτει εκεί. Και αυτή που βλέπουμε τώρα φωτογραφία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί έχει κάνει μια γωνιά. Ακριβώς. Και βλέπεις εδώ πέρα πώς έχει συνδυαστεί. Έχει βάλει μία έντονη ρίγα πίσω, mm-hmm. που είναι κόκκινο με λευκό, που θεωρείται μια αιχμηρή αντίθεση θεωρητικά. Αλλά το σπάει με ένα δάπεδο πιο σκούρο, mm-hmm. το οποίο έρχεται στη συνέχεια με τα έπιπλα που έχουν μπει. Δηλαδή τα έπιπλα είναι και αυτά πιο σκούρα. Σωστά. Άρα έρχονται σαν συνέχεια του δαπέδου μας. Και νομίζω ότι και επίσης δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ ψηλό κάτι. Πάρα πολύ ογκώδες εκεί. Να βάλουμε κάτι ογκώδες εκεί, γιατί θα χαθεί όλο αυτό που έχουμε φτιάξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Ας πάμε λίγο στο χώρο του σαλονιού και του καθιστικού, mm-hmm. που είναι ένας χώρος που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Τα ογκώδη αντικείμενα σε μικρούς χώρους, σε μικρά σπίτια, πρέπει να αποφεύγονται. Μπορεί κάποιου να του αρέσει πάρα πολύ το μπαρόκ στυλ, το νεοκλασικό. Ναι. Σε μικρούς χώρους είναι προτιμότερο να βάζουμε αντικείμενα με πιο μίνιμαλ, με πιο αφαιρετικές γραμμές. Mm-hmm. Να μην έχουν μεγάλο όγκο και να είναι πιο τετραγωνισμένα. Α, μάλιστα. Έτσι, όταν δεν έχει πάρα πολλές καμπύλες ένα έπιπλο, δεν είναι φορτωμένο με σχήματα, αυτό και μόνο ηρεμεί το μάτι. Άρα. Εκμεταλλευόμαστε λιγάκι αισθητικά, το κάνουμε να δείχνει λίγο πιο μεγάλο. Γιατί είμαστε αναγκασμένοι σε ένα μικρό χώρο να έχουμε πολλά πράγματα, αναγκαστικά δηλαδή. Και θα έχει και ένα τραπεζάκι, θα έχει και ένα καναπέ. Οπότε είναι πάνω κάτω, τι να έχει μικρό, τι να έχει μεγάλο σπίτι. Τα ίδια πράγματα είναι. Τα ίδια πράγματα είναι στην οπότε, ουσία. Οπότε αναγκαστικά θα έχει τα στάνταρ, mm-hmm. Αλλά να επιλέξει πιο τετραγωνισμένα, πιο απλές γραμμές, να μην είναι πολύ ογκώδη, οπότε να δημιουργεί ακόμα πιο πολύ ένταση στο μάτι. Ναι, να δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι πιο μεγάλο ο χώρο. Mm-hmm. Θέλεις να μιλήσουμε τώρα που είπες καναπέ για τους καναπέδες και ναι, για τα έπιπλα. Ο καναπές σε τέτοιες περιπτώσεις μικρών τετραγωνικών, όταν έχουμε 40, 30, 50 τετραγωνικά max, είναι καλό να είναι καναπές κρεβάτι, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενεί κάποιο άλλο άτομο. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, ναι. Ή, ακόμη καλύτερα, να κάνουμε μια κατασκευή σε έναν μαραγκό, για να βοηθάμε και τα συνεργεία που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Ο οποίος θα μπορούσε να μας κάνει μία βάση όσο θέλουμε εμείς από ένα απλό ξύλο, όπως είναι το MDF, που είναι πεπιεσμένο ξύλο, είναι ο πολτός, τα τερινίσματα του ξύλου στην ουσία, το οποίο μπορεί να βαφτεί, αν δεν θέλει κάποιος να ανεβάσει το κόστος, να μην γίνει δηλαδή λούστρο, να μπει καπλαμάσα από πάνω, να το αφήσει απλό MDF που είναι οικονομικό, να βαφτεί στο ίδιο χρώμα με τον τοίχο έτσι ώστε να χάνεται. Δημιουργεί μία βάση, ένα ορθογώνιο, ένα τετράγωνο, σαν σκαμπό, σε όποιο μήκος έχει. Εκάστοτε πελάτης ή τέλος πάντων
άνθρωπος που θέλει να εκμεταλλευτεί έναν τοίχο και από εκεί και πέρα αυτός να είναι ανοιγόμενος. Να μπορεί δηλαδή να λειτουργεί και το κάτω μέρος για αποθηκευτικό χώρο. Τώρα κατάλαβα τι λέτε. Δηλαδή, να φτιάξουμε ένα κουτί, το οποίο πάνω θα βάλουμε τις μαξιλάρες μας και όλα αυτά. Αφού να αγοράσουμε ένα καναπέ. Και αυτό το πράγμα να ανοίγει με μέντισε κάτι τέτοιο λογικά, ώστε να βάλουμε, να βάζουμε πράγματα, μέσα. Μπορεί να είναι διακοσμητικά αντικείμενα. Για να μην βάλουμε και, πώς το λένε αυτές τις, τα ντουλάπια, να εξοικονομήσουμε ακόμα περισσότερο χώρο. Μπορεί να είναι διάφορες τραπεζομάντιλα, όλα αυτά που ίσως να μην χωράνε και ακόμη και τα χριστουγεννιάτικα πολλές φορές. Πολύ όταν δεν έχουμε πατάρια, τα σπίτια, δεν έχουμε πού να αποθηκεύσουμε το δέντρο ή τη. Και πάρα πολλοί δεν γκρεμίζουν τα πατάρια για να κάνουν πιο ψηλοτάβανο τον μπάνιο. Για να κάνουν πιο ψηλοτάβανο τον μπάνιο τους. Στη συνέχεια, τραπεζάκια. Είναι ωραία να έχουμε χαμηλά τραπεζάκια σε μικρούς χώρους ή τραπεζάκια πολυμορφικά, δηλαδή τα οποία είναι μικρά στο μάτι, δεν πιάνουν πολύ όγκο, αλλά αυτά μπορούν να ανοίγουν και να ξεδιπλώνονται. Σωστά. Ή να σηκώνονται, να έχουν και αυτό αποθηκευτικό χώρο από κάτω. Εναλλακτικά θα μπορούσε κάποιος να πάρει και τα μεγάλα τα κουτιά, τα χάρτινα που είναι έτσι αρκετά σκληρό το πελτήλιγμά τους και πάνω σε αυτό. Να λειτουργούν σαν αποθηκευτικά κουτιά, αλλά ταυτόχρονα αυτό να είναι και το τραπεζάκι για το σαλόνι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργεί σε ένα φοιτητικό σπίτι. Ναι, 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 πάλιστα. Και βιβλιοθήκες επίσης ογκώδεις δεν μπορούμε να έχουμε. Προτιμάμε τις κρεμαστές βιβλιοθήκες, αυτές δηλαδή που αφήνουν χώρο από κάτω, να μπουν ενδεχομένως κάποια σκαμπό ή ένα έξτρα κάθισμα. Σωστά. Για να μην τα έχουμε όλα μέσα στη μέση. Πάρα πολύ ωραία. Για τους διαδρόμους, έτσι σε ένα μικρό σπίτι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, να τους εκμεταλλευόμαστε. Πώς μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε? Αρχικά είναι τα πράγματα που είπαμε και για την κρεβατοκάμαρα. Δηλαδή ο φωτισμός και το χρώμα. Να είναι ανοιχτό χρώμα, τα χρώματα, για να μην μας πνίγει πάρα πολύ το μάτι. Στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε κάποια γραμμικά ράφια, για να ακουμπήσουμε εκεί πέρα μικρά διακοσμητικά ή τα βιβλία μας. Και αυτό που εγώ συνιστώ ανεπιφύλακτα είναι οι καθρέφτες. Μεγάλοι καθρέφτες σου δίνουν την αίσθηση ότι ο χώρος μεγαλώνει. Κάθετοι ή οριζόντιοι? Ανάλογα με το χώρο. Συνιστώ τους κάθετους καθρέφτες, αλλά μπορεί σε κάποιον άλλο χώρο να ταιριάζει πιο πολύ ο οριζόντιος. Και σίγουρα θέλω να προσθέσω και αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο σε ένα διάδρομο να έχουμε μια ψηφιακή εκτύπωση. Πάρα πολύ. Αν είναι και προοπτικό, θα είναι ακόμα καλύτερο, θα φαίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Ειδικά εάν κάποιος το κάνει ως εξής, δηλαδή να βάλει μια μεγάλη ψηφιακή εκτύπωση σε έναν τοίχο και ταυτόχρονα στον απέναντι, σε μια γωνία, να βάλει ένα κομμάτι από κάθε το καθρέφτη όπου θα αντανακλάει η ψηφιακή εκτύπωση, θα σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη ψευδαίσθηση για αυτό το προοπτικό που θα θέλει κάποιος να δώσει. Μου δώσεις και ιδέα για το δικό μου σπίτι, γιατί εγώ ζω σε μικρό σπίτι, αλλά θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές για να. Η διακόσμηση είναι πολύ σημαντική. Η διακόσμηση αυτό που λέμε το σπίτι μου, σπιτάκι μου, είναι πολύ σημαντικό. Για την κουζίνα. Για την κουζίνα. Αν το καλύτερο είναι να έχει κάποιος αρκετά ντουλάπια. Εάν δεν έχει πολλά ντουλάπια, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πάρει όσο το δυνατόν πιο πολλά κουτιά αποθήκευση, σαν αυτά που είπαμε για το σαλόνι. Επίσης, είναι πάρα πολύ ωραία η μεγάλη πάγκη, οι νησίδες που είναι γραμμική πάγκη. Αυτοί μπορούν να είναι σε ένα πιο ψηλό ύψος, έτσι ώστε να λειτουργεί και σαν τραπεζαρία. Γιατί είναι περιττό το να έχει κάποιος σε μικρό σπίτι και τραπέζι τραπεζαρίας και τραπέζι κουζίνας. Δεν θα χωράει. Οπότε, να έχει ένα μεγάλο τραπέζι που θα έχει δύο χρήσεις, θα είναι και για την κουζίνα και για το σαλόνι. Και εκεί πέρα βολεύει πάρα πολύ σε αυτούς τους πάγκους, τις νησίδες που λέμε, οι καινούργοι που αποθηκεύεται από κάτω και το τραπέζι. Τι εννοώ? Μπαίνει με ένα σύστημα, με κάποιες ράγες από κάτω, κρύβεται και όταν έχουμε περισσότερα άτομα, αυτό έρχεται από πάνω και στην ίδια ευθεία ουσιαστικά με τον πάγκο, οπότε έχουμε μια μεγάλη τραπεζαρία πια. Πάρα πολύ ωραία. Για το μπάνιο, αν έχουμε μικρό μπάνιο, η δυσκολία που έχω και εγώ, γιατί συνήθως σε μικρά σπίτια, είναι το πού θα βάλεις όλα αυτά τα αντικείμενα που θέλουμε μέσα στο μπάνιο. Και ειδικά οι γυναίκες έχουμε πάρα πολλά. Τσάντζελα μάντζα, λίγο το μακιγιάζ μας, λίγο τα αφρόλουτρά μας. Έχουμε πληθώρα, δεν είναι όπως ένα αντρικό μπάνιο. Έχουμε πολλά πράγματα. Και τα μικρά μπάνια έχουν και μικρά επιπλάκια. Επιπλάκια που δεν μας βοηθάνε ιδιαίτερα. Ας πούμε δύο πράγματα για το μπάνιο. Εάν κάποιος έχει ήδη το σπίτι, απλά του κάνει ανακαίνιση, εάν υπάρχει μεγάλη μπανιέρα, καλό είναι να μην βάλει μεγάλη μπανιέρα. Ναι. Να βάλει μια χτιστή ντουζιέρα με μικρότερα τετραγωνικά, να καλύψει δηλαδή, έτσι ώστε να το ελευθερώσει τους τοίχους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να βάλει κάποια ράφια περισσότερα,
γραμμικά, καλύτερα είναι να παίζουμε με γραμμικά ράφια, με αυστηρές γραμμές σε μικρούς χώρους ή ένα ντουλάπι. Ενδεχομένως στενό, γιατί τα καλλιντικά μας είτε είναι μανό, είτε είναι κραγιόν, είναι μικρά. Οπότε ένα ντουλάπι στενού βάθους, δηλαδή 15 εκατοστά max, και κάθετο αρκετά μεγάλο, να καλύψει ένα μεγάλο ύψος, 1,60, 1,70, είναι μια χαρά, καλύπτει πολλά πράγματα, παίρνει ακόμα και τα ρολά υγείας μέσα. Ωραία. Ή από την άλλη πλευρά, εάν κάποιος δεν έχει αυτή την πολυτέλεια του να το φτιάξει εξ αρχής στο μπάνιο, είναι καλύτερο να βάλει τις πετσετοκρεμάστρες πίσω από την πόρτα, ναι. Οπότε πάλι να ελευθερώσει τύπους. Ένα σημείο, ναι. Και εκεί μπορεί να πάρει από μεγάλα καταστήματα που υπάρχουν αυτές οι θήκες, οι φασμάτινες. Ναι. Να τις κρεμάσει εκεί πέρα και εκεί να βάζει μικροπράγματα. Και τώρα σκέφτηκα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι δεν έχουν αρκετά σιρτάρια στην ντουλάπα. Mm-hmm. Κάτι παρόμοιο με αυτό που είπες τώρα για τον μπάνιο έχει βγει και για μέσα στις ντουλάπες. Ουσιαστικά και είναι και πάρα πολύ οικονομικό από ό,τι έχω δει, ούτε 10 ευρώ δεν κοστίζει. Mm-hmm. Και δημιουργεί ραφάκια στο χώρο ουσιαστικά που είναι το σιδερένιο που βάζουμε τις κρεμάστρες. Και έχει ένα θυλάκι το οποίο το περνάτε και δημιουργεί πάρα πολύ αξιόλογο χώρο για να βάλετε και μπλουζάκια και παντελόνια και τα πάντα. Ζώνες, τσαντάκια, χιλιάδες τσαντάκια που δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Για ντουλάπα είναι πολύ καλό ο καθρέφτης στην κρεβατοκάμαρα να μπαίνει μέσα στην ντουλάπα. Έτσι ώστε να κερδίζουμε χώρο. Σε μικρά τετραγωνικά προτιμάμε τις εντυχιζόμενες ντουλάπες, αυτές δηλαδή που μπαίνουν σε κάποιες φυσικές εσοχές. Ακριβώς. Όπως και να έχει, καλύτερο είναι να πάμε σε σειρώμενα πορτάκια και όχι σε ανοιγόμενα. Βέβαια, ο καθρέφτης εσωτερικά μπαίνει μόνο σε ανοιγόμενο πορτάκι. Ναι. Υπό άλλες συνθήκες, αν μιλάμε για σειρώμενο, μπορούμε να το βάλουμε και στο εξωτερικό φύλλο. Ναι, εμένα στο σπίτι που έχω νοικιάσει είναι στο εξωτερικό φύλλο. Μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και είναι, και το είναι πολύ ωραίο δωμάτιο. Έτσι. Και όταν υπάρχει στην ντουλάπα σιρταρωτό άνοιγμα, βασικά δεν έχετε αυτό του 20-30 πόντου πόσο είναι, το άνοιγμα του φύλλου. Παραπάνω είναι. Και παραπάνω. Είναι 40, ναι. Και πρέπει να στέκεσαι κιόλα. Οπότε. Εξυπηρετεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο ξεχάσει σήμερα για τις κουρτίνες και τα υφάσματα. Κουρτίνες και υφάσματα, βέβαια. Γενικώς σε μικρούς χώρους όχι φορτωμένες λύσεις. Δηλαδή, θα πούμε την επόμενη εβδομάδα για τα υφάσματα. Ωραία. Και για τις κουρτίνες. Όχι φορτωμένες ραφές. Υπάρχουν ραφές που κάνουν πάρα πολλά πλισέ και είναι αρκετά φορτωμένα. Κάτι κοφρέ, έτσι. Κάτι κοφρέ. Όχι τέτοια. Και καλύτερα πιο minimal υφάσματα. Πιο αφαιρετικά, δηλαδή η γάζα είναι πάρα πολύ ωραία, το βαμβακερό, το ύφασμα που πέφτουν πιο χυτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα πάνελ. Ναι, παίζουμε, ας πούμε μετά. Τα πάνελ είναι καινούρια μορφή που μπαίνει σε σιδηρόδρομο. Ναι. Είναι αυστηρά κάθετο φύλλο, το οποίο έρχεται πάλι, μπαίνει το ένα μπρος πίσω. Ναι, ναι. Και έτσι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλη την μπαλκονόπορτα. Γιατί μαζεύεται στη μία πλευρά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μας αφήνει καθαρό το πέρασμα. Ή ρολοκουρτίνα, αν θέλουμε ακόμη πιο οικονομικό. Η ρολοκουρτίνα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε δει ήδη, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είτε είναι με κάθετες, είτε είναι με οριζόντιες ρίγες. Το προτιμώ από κουρτίνα την κανονική. Σαφώς. Είναι σαν να έχετε ρολό ουσιαστικά, το οποίο έχει μία διάφανη ρίγα με μία χρωματιστή οτιδήποτε, πιο σκούρα, πιο πυκνή ύφανση μερικές φορές και όπως αλλάζεται ουσιαστικά τη διάσταση, πώς το πω, όχι τη διάσταση. Τη διάταξή, διάταξή του. Μία λωρίδα μπαίνει ανάμεσα στην άλλη και δημιουργεί είτε σκιά είτε φωτεινότητα. Είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και είναι και οικονομικό. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να το βρει από πάρα πολύ οικονομικά μέχρι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχουν και πολύ οικονομικές λύσεις. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πια και πάρα πολλά υφάσματα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια που κάνουν σαν ξύλο, υπάρχουν άλλα που κάνουν σαν καλάμι. Ό,τι θέλει ο καθένας. Όχι βαριά υφάσματα πάντως. Όχι βελουτέ, όχι καστόρινα υφάσματα. Και πλέον είναι και εκτός μόδας, πες το. Ναι, δηλαδή, είναι εκτός μόδας. Παιδιά, γιατί είμαστε το 2013. Πρέπει να βρούμε πιο ωραία, πιο φωτεινά, πιο μοντέρνα πράγματα. Τώρα που έχω ψυχολογία, επειδή ήμουν πριν και παρακολουθούσα το θέμα. Είδες τι ωραίο θέμα που είχαμε. Ήταν εκπληκτικό. Ναι. Όχι ότι είμαστε μάνες, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν και εφόσον, πού μπορούμε να τα βρούμε. Λοιπόν, είναι aquabirth.gr, το site της Ιωάννας. Και εκεί συνεργάζεται με πάρα πολλά κολυμβητήρια. Οπότε μπορείς να, σε οποιοδήποτε σημείο και αν είσαι, σίγουρα θα βρείτε ένα πολύ κοντινό σου κολυμβητήριο για να κάνεις. Εγώ θα το δοκιμάσω τις επόμενες μέρες και θα σου πω και από προσωπική εμπειρία. Έχω κάνει aqua aerobic με την Ιωάννα.
Καλά, είναι καταπληκτική, δεν το συζητώ. αλλά το άκουα relax ακόμα καλύτερα. Δηλαδή αυτή η χαλάρωση. Την άλλη Παρασκευή. Τι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Πώς ήτανε. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Την επόμενη Παρασκευή θα μιλήσουμε ακόμα περισσότερο έτσι, για έξυπνες λύσεις για μικρούς χώρους. Γιατί σήμερα έχουμε και την αγαπημένη αστρολόγο Ολυμπία Χριστοδουλή, η οποία σε δύο λεπτάκια θα είναι στον αέρα της εκπομπής μας για να μας πει τα πάντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Την επόμενη Παρασκευή και πάλι μαζί.